λίγο out από το δεξί κάτω το δοκάρι του θεματοφύλακα του Αιωλικού. Ο Σέγκρος εξακολουθεί να κρατά καθυστερήσεις. Ο ιδιώτης ρέφερη σημειώνει το τέλος του πρώτου ημιχρόνου εδώ στο γήπεδο της Μητυλίνης. Πρώτα 45 λεπτά, 47 αν θέλετε τις καθυστερήσεις, Αιωλικός Ηλιακός Λεχενών 0-0. Δεύτερο ημίχρονο λοιπόν εδώ στην Μητυλίνη για το παιχνίδι του Αιωλικού με τον Ηλιακό Λεχενό. Θυμίζουμε τα πρώτα 45 λεπτά 0-0. Με τον Ηλιακό να χάνει τρεις ευκαιρίες και με τον Ηλιακό με τη σειρά του να έχει και αυτός δύο καλές ευκαιρίες να πετύχει τον κόλ. Τον κόλ όμως δεν ήρθε και από τις δύο ομάδες. Να δούμε ποια θα είναι τώρα η εξέλιξη σε αυτό το δεύτερο 45 λεπτό που θα διανύσουμε. Παίκτες του Ηλιακού που δεν μπόρεσαν στο πρώτο ημίχρονο να βάλουν τον κόλ. Για να δούμε τι εντολές τώρα έχουν πάρει από τον Θανάση τον Δημητριάδη. Και από ό,τι βλέπουμε δεν υπάρχει κάποια αλλαγή από πλευράς Αιωλικού. Για να δούμε και από πλευράς Ηλιακού. Όχι, με τους 11 ξεκίνησε ο Ιακουβάκης και αυτό το δεύτερο 45 λεπτό. Μαϊστρέλης. Με αντίπαλο τον Κραγκαρία φύγει να περάσει ο παίκτης του Ηλιακού. Μπάλα για τον τερματοφύλακα τον Τριφωνόπουλο που είναι έτοιμος να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Τρεις κίτρινες κάρτες μοίρασε ο ιδιώτης Σέγκο στο πρώτο ημίχρονο. Δύο από πλευράς Ηλιακού, στον Αρχιμανδρίτη και στον Μουζή. Μία κίτρινη στον Παπαδημητρίου για διαμαρτυρία. Οι άλλες δύο ήταν για επικίνδυνο παίξιμο. Θα βγει πάνω στην μπάλα ο Αφαλονιάτης, θα παραχωρήσει το πλάγιο out για τον Ηλιακό. Αργά αργά τρέχει ο Κλαμπάνος να πάρει την μπάλα και να δώσει συνέχεια με το πλάγιο out. Το εκτέλεσε προς του Ηλιακού. Κράγκαρης. Αρχιμανδρίτης τώρα, αλλαγή παιχνιδιού πολύ ωραία από τα δεξιά για τον Καλαμαρά. Μπάλα μου φεύγει έξω. Σωστά ο κύριο Παπαδημητρίου. Δεν άφησε να περάσει και έτσι λοιπόν ο Καραβασίλης έδωσε συνέχεια. Μάτας. Αργά αναπτύσσεται τώρα ο Ηλιακός. Παπαδημητρίου δέχεται εκεί την πίεση του παίκτη του Ηλιακού. Θα την γυρίσει τώρα στο κέντρο της αμυνάς του με τον Αφαλονιάτη κάτοχο. Κάνει την μπαλιά και όμως θα κόψει το κεφάλι του Αρχιμανδρίτη. Γονιδέλης. Γαβαλάς. Η μπάλα στο κέντρο για τον Μάτα. Καραθανάσης. Θα χάσει Μαϊστρέλης, θα την κερδίσει. Θέλει να τα κάνει όλα μόνος του, θα πέσει κάτω. Δεν σφυρίζει ο Σέγκος, συνέχεια στο παιχνίδι. Με τον Κλαμπάνο τώρα. Γαβαλάς. Γαβαλάς. Καρακλάς. Μοριανός, Καρακλάς το 1-2, Μοριανός. Και η παλιά για τον Γονιδέλη που μπαίνει στην περιοχή. Γονιδέλη θα κάνει το σούτ, θα πέσει ο Τριφωνόπουλος. Η πρώτη καλή στιγμή στην επανάληψη με την ωραία παλιά του Μοριανού στον Γονιδέλη. Το σούτ που δεν ήταν πάρα πολύ δυνατό. Έπεσε στην πορεία της μπάλας ο Τριφωνόπουλος και απέκρουσε. Με το κεφάλι ο Φαλονιάτης την γυρίζει πίσω. Και ο Καραβασίλης τον βολέ. Κλαμπάνος. Ο
αργά και πάλι να στηθεί η μπάλα, να έρθει μάλλον η μπάλα στον αγωνιστικό χώρο και να εκτελεστεί αυτό το πλάγιο. Παπα-Νικολάου για τον Κλαμπάνο, η μπάλα έχει περάσει. Για τον Ηλιακό είναι η μπάλα. Σήκωσε ο υπόπτης. Κράγκαρης. Αφαλονιάτης, σταθερός. Παραχωρεί το πλάγιο out. Όρθιος ο Δημητριάδης, όρθιος και ο Ιακωβάκης, οι δύο προπονητές δίνουν τις εντολές. Το 0-0 παραμένει, που προσπαθήσαμε βέβαια από το πρώτο ημίχρονο. Και ο Γαβαλάς τώρα στην αντεπίθεση, Γαβαλάς τη σέντρα για τον Καρακλά, θα τρέξει όμως πιο γρήγορα στην φάση ο Τσάμις και με το κεφάλι θα την γυρίσει στον τερματοφύλακά του. Αφαλονιάτης με τον Καραθανάση, φάουλ κάνει ο παίκτης του Ηλιακού. Ηλιακός ο οποίος μέχρι τώρα δείχνει μια αξιόμαχη ομάδα, ένα καλό συγκρότημα. Παίκτες του καλύπτουν όλες τις γωνιές, τρέχουν πάνω κάτω σε όλα τα πλοία. Δεν αφήνουν δηλαδή τα περιθώρια, δεν αφήνουν τους κατάλληλους διαδρόμους για να μπουν οι παίκτες του Ηλιακού στην περιοχή του Τρυφωνού. Εκτελέστηκε τώρα με γροθιές ο Τρυφωνόπουλος, το φάουλ που εκτέλεσε ο Γαβαλάς. Πάνω κάτω λοιπόν. Ε, Γιώργο. Γιατί, πού το έχεις αμάξει, Φόξο. Πού. Ναι. Πού είναι μαζί. Δυνατή ομάδα. Αυτά τα στοιχεία δείχνει μέχρι τώρα. Και τώρα έχουμε ένα επεισόδιο εκεί, μια παρεξήγηση. Ο διαιτητής καλεί τον Κομνηνό. Έχουν πέσει εκεί οι παίκτες του Ηλιακού πάνω στον διαιτητή. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι έγινε τώρα εκεί. Ίσως για το φάουλ που έγινε νωρίτερα. Σέγκρος κάνει κάποιες παρατηρήσεις. Η παρεξήγηση λοιπόν λύθηκε, ο παίκτης του Ηλιακού σηκώθηκε και θα έχουμε και συνέχεια στο παιχνίδι. Πίσω η μπάλα στον Τρυφωνόπουλο, με τα πόδια αυτός σε πιόχνει. Μοριανός. Κλαμπάνος. Παναφύγει. Κόντρα εκεί. Έβγαλε ο Πανουτσόπουλος και πιο μακριά ο Κρυπιντήρης σε πλάγιο out. Η μπάλα εδώ επάνω στην εξέδρα. Μία άλλη μπάλα στον αγωνιστικό χώρο για να συνεχιστεί το παιχνίδι. Μπάλα είναι στο κέντρο. Παπαδημητρίου. Δεν πέρασε η μπάλα του για τον Καρεκλά. Έκοψαν εκεί παίκτες του Ηλιακού και τώρα βγαίνουν στην αντεπίθεση για να δούμε την φάση αυτή με τον Παπα-Νικολάου. Πλασάρει γκολ. Γκολ λοιπόν ο Παπα-Νικολάου. Στο 49. Στο 49 της επανάληψης ο Παπα-Νικολάου κάνει γκολ στην αντεπίθεση αυτή. Το είπαμε και νωρίτερα ότι ο Ηλιακός είναι επικίνδυνος στις ξαφνικές αντεπιθέσεις. Να λοιπόν ο Παπα-Νικολάου που βγήκε φάτσα με τον Καραβασίλη, επιχείρησε το σουτ, στέλνει την μπάλα στη δεξιά γωνία του τερματοφύλακα του Ηλιακού, δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα. Έτσι λοιπόν ο Ηλιακός παίρνει προβάδισμα στο σκορ στο 49 με τον σκόρερ τον Παπα-Νικολάου, ένα γκολ που πανηγυρίστηκε.
Εδώ ήταν η φάση ότι η άμυνα του υλικού πιάστηκε αδιάβαστη στην ξαφνική αντεπίθεση. Ο Παναγικολάου λοιπόν δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη στην πολύ ωραία μπαλιά του Καραθανάση. Και έτσι έγινε το 0-1 εδώ στη Μυτιλίνη. Ο Ηλιακός μπροστά στο σκορ και να δούμε τώρα ποια ήταν η αντίδραση των παικτών του Ιωλικού. Αφαλονιάτης με τον Κράγκαρη. Αφαλονιάτης τρυφογυρίζει. Μοριανός. Τώρα το άγχος έχει μεταφερθεί στους παίκτες του Ιωλικού που χάνουν. Καλαμπάνος διώχνει με το κεφάλι. Γονιδέλης Κρυπιντήρης. Και μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Κλαμπάνος. Αφαλονιάτης. Έχουμε φάουλ. Ναι. Γαβαλάς. Έτοιμος στην εκτέλεση του φάουλ. Το τείχος λέει να πάει πιο πίσω ο Σέγκος για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι τώρα με τον Γαβαλά εκτελεστή. Γαβαλάς θα διώξουν εκεί η αμυντική του Ηλιακού και θα βγουν και πάλι σε αντιπίθεση με τον Κλαπάνο τώρα από αριστερά. Κλαπάνος, αλλαγή παιχνιδιού από τα δεξιά για τον Καλαμαρά. Καλαμαράς, Καραθανάσης, ο παίκτης που έκανε την μπαλιά στον Παπα-Νικολάου και προέρχεται το γκολ μέχρι τώρα. Κομνηνός, δεν μπορεί να κάνει καλό κοντρόλ εκεί, άνοιξε πολύ την μπάλα, Κλαμπάνος και πάλι. Παπα-Νικολάου, ο σκόρερ. Παπα-Νικολάου, για τον Καραθανάση, Αφαλονιάτος με το κεφάλι. Έρχεται εκεί να κάνει ένα σούτ ο Πανουτσόπουλος, θα κοντράρει μπάλα. Κλαμπάνος βγάζει την παραλληλή σέντρα, Αφαλονιάτης θα διώξει. Αργά-αργά να πιάσει την μπάλα ο Παπα-Νικόλαου να κερδίσει και λίγο χρόνο. Και κολοπεντινή ήταν αυτή να μας κερδίσει. Κλαμπάνος. Τώρα περισσότερο έχουν πιστοχωρήσει όλοι. Πανουτσόπουλος, Αρχιμανδρίτης. Σουτ κόντρα σε παιχνίδι του Ιωλικού. Κράγκαρης. Θανάσης ο Κράγκαρης. Θέλει να κάνει όλα μόνος του να μπει. Θα πέσει ο Καραβασίλης και θα μαζέψει. Γαβαλάς θα κάνει για ένα σουτ, εύκολη υπόθεση για τον Τρυφωνόπουλο. Ήως θα μαζέψει την μπάλα και θα τροφοδοτήσει τώρα από τα αριστερά τον Κλαμπάνο. Στο 58 της επανάληψης, Αιωλικός Ηλιακός 0-1 με τον κόλ του Παπα-Νικολάου. Πάτε ρε, για πέντε κόλλη, είναι τα μονιά!
Χωριανός. Γαβαλάς, Αρχιμανδρίτης. Καραθανάσης τώρα. Αλλάζουν πολύ ωραία την μπάλα οι παίκτες του Ηλιακού. Καραθανάσης με αποδέκτη τον Κράγκαρη. Ο Μουριανός όμως είναι αυτός που την ενέχει. Και Αφαλονιάτης βγάζει την ομάδα του έξω από την περιοχή. Ο Μνηνός θέλει να αλλάξει το παιχνίδι από τα δεξιά για τον Γονιδέλη. Το flag out που παραχωρεί ο Μουζής. Μαϊστρέλης. Γονιδέλη στη σέντρα. Καρακλάς πάνω πιάσε την κεφαλιά μέσα στην περιοχή όλα αυτά του Τρυφωνόπουλου. Καρακλάς με την μπάλα να κλειστεί και θα κάνει και το φάουλ. Σωστά το φάουλ που κάνει ο αρχηγός του Ηλικού Δημήτρης ο Καρακλάς και παρατηρήσεις τους έγκους των παίκτη του Ηλικού να παίξει πιο ήρεμα. Έχουν τώρα καθυστέρηση μέχρι που να σηκωθεί. Ο παίκτης του Ηλιακού. Γαβαλάς. Κρυπιντήρης. Τώρα έχουμε δύο παίκτες στο έδαφος, ένας από κάθε ομάδα, είναι ο Καλαμαράς και ένας παίκτης του Ηλιακού είναι στο έδαφος, δεν μπορούμε να δούμε από ποιος είναι, σφαδάζει από ό,τι βλέπουμε, πρέπει να έχει χτυπήσει. Νίκο, πάντως σε κάθε φορά υπάρχει ένα σετ. Έχουμε και εμείς στο κοινάτρο, έχουμε και εδώ όλους, υπάρχει. Για να δούμε λοιπόν, έχουμε τώρα διακοπή στο παιχνίδι. Την ομάδα έξω, έτσι. Για δεν ακολουθεί την ομάδα έξω. Αυτό το τηλεσίρι που θα δείξει το παιχνίδι 8.30 ώρα σήμερα στην Αθήνα, ποιο είναι, αυτό είναι. Το πιάνουμε, με το πυρό πιάνουμε αυτή. Και τι μας είπανε κάτι. Τελικά ο παίκτης του Ηλιακού κουτσένει και μάλλον από ό,τι βλέπουμε είναι ο Γονιδέλης, ο Παπαδημητρίου. Ο Δημητρίας ετοιμάζει δύο αλλαγές. Δύο αλλαγές λοιπόν ετοιμάζει ο προπονητής του Ηλιακού. Αν μάλλον ο Παπαδημητρίου, πριν στο πρώτο μήχρονο είχε πολλά κεφιά, κάνει πολλές κούρσες, μπορέσε να συνεχίσει. Ο Γονιδέλης και Καβαλάς αλλάζουν την μπάλα, Τρυφωνόπουλος μαζεύει την μπάλα. Και το βόλε τώρα από τον goalkeeper του Ηλιακού. Ο Παπαδημητρίου συνεχίζει να είναι εκτός αγωνιστικού χώρου και να κουτσένει. Και ο Ιακωβάκης λοιπόν είδε τον Δημητριάδη που σήκωσε δύο παίκτες, σηκώνει και αυτός τους δικούς του για ζέσταμα. Ο Παπαδημητρίου τρέχει, μάλλον θα συνεχίσει. Ναι, ναι, ναι. Συνεχίζει λοιπόν ο παίκτης του Ηλιακού, δεν τα παρατάει. Δεν μπορεί. Κάνουμε και πώς θα το αντέξει βέβαια. Γονιδέλης, μπαλιά, εκεί που δεν κινήθηκε κανένα συμπαίκτης του. Περνάει μπάλα έξω από τη διαχωριστή γραμμή για την φιλοξενούμενη ομάδα. Παπαδημητρίου. Τέλος του πλάγια ο Γαβαλάς. Την σέντρα. Γονιδέλης. Κόντρα κόρνερ. Λοιπόν, από ό,τι βλέπουμε από το παιχνίδι θα φύγει ο Παναγιώτης ο Φαλονιάτης. Ο
Παπαγιάννης, ο οποίος αφήνει τον αγωνιστικό χώρο. Και με το νούμερο 12 είναι ο Πέτρος ο Δαλαμπέκης έτοιμος να περάσει. Περνά λοιπόν ο Δαλαμπέκης, φεύγει και ο Καρεκλάς. Δύο αλλαγές λοιπόν για τον Θανάση τον Δημητριάδη. Έβγαλε Ιάννου το κόρνερ και τα λέμε. Μοριανό στην κεφαλιά, δύσκολη απόκριση πάλι του Τρυφωνόπουλου. Να λοιπόν που ο Τρυφωνόπουλος για ακόμη μια φορά στην φάση, στον κίνδυνο που διαγραφόταν, είπε όχι και κρατά αυτό το 1-0 για την ομάδα του. Κόρνερ. Το Τρυγόνης λοιπόν και ο Δαλαμπέκης πέρασε τον αγώνα στις θέσεις των Καρεκλά και Αφαλονιάτη. Είναι από τα καλά του. Από τα καλά του. Το 65 οι αλλαγές αυτές. Αυτός είναι. Από πλευράς αιωλικού, καμία από πλευράς ηλιακού. Ο Νιδέλης. Παίκτες του αιωλικού έχουν κλείσει τώρα τους αντιπάλους στα καρέ του Τρυφωνόπουλου. Θα κερδίσουν και το πλάγιο out.